Στην Αγία Τριάδα. Ναι. Ο Θεός, ο Πατέρας, ναι, είναι πρόσωπο. Ο Χριστός, ο Υιός, είναι πρόσωπο. Το Άγιο Πνεύμα λέει. Τι είναι, προσπαθεί να το αντιληφθεί. Τι είναι το Άγιο πρόσωπο Πνεύμα. Πρόσωπο και αυτό. Θεός και αυτό. Ό,τι είναι ο Πατέρας, ό,τι είναι ο Υιός, είναι και το Πνεύμα το Άγιο. Θεός. Τι μορφή έχει, πώς είναι δηλαδή. Θέλει να το οπτικο... σαν ναι, να θέλει να το οπτικοποιήσει, ας πούμε. Βλέπεις, τη μορφή την πήρε ο Χριστός μας, ανθρώπινη μορφή. Ο Θεός Πατέρας δεν έχει ανθρώπινη μορφή. Το Πνεύμα το Άγιο δεν έχει ανθρώπινη μορφή. Αλλά βλέπετε, οι Άγιοι μας το παρουσιάζουν κάποιες φορές το Πνεύμα το Άγιο σαν περιστέρι. Mm. Τότε στη βάπτιση του Χριστού μας, βλέπετε, ακούστηκε η φωνή του Πατέρα. Και το Πνεύμα το Άγιο παρουσιάζεται σαν το περιστέρι. Μα δεν ερμηνεύονται αυτά τα πράγματα. Είναι ανερμήνευτα. Τα πνευματικά είναι ανερμήνευτα. Ας πούμε, το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που έρχεται μέσα μας και μας φωτίζει. Αυτό. Μετά την ανάληψη του Χριστού μας, ό,τι γίνεται στην ανθρωπότητα το κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Τα μυστήρια όλα τα επιτελεί το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο κάνει τον άρτο σώμα και το νίνο αίμα Χριστού και σώμα Χριστού. Το Πνεύμα το Άγιο τα επιτελεί. Το Πνεύμα το Άγιο κάνει το νερό να μην χαλάει με τον αγιασμό. Το Πνεύμα το Άγιο κάνει το λάδι στο ευχέλαιο να θεραπεύει. Το Πνεύμα το Άγιο, τα πάντα. Ναι. Και δυστυχώς εμείς μπορεί να ξέρουμε πολλά πράγματα για τον Χριστό μας, αλλά πολύ λίγα ξέρουμε για το Πνεύμα το Άγιο.